πέρασμα της αληθείας, παντού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και κατάρρουσον εμάς, από πάση κινδύνος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Μεγαλύτερη αρρώστια που μαστίζει πολλούς από τους χριστιανούς είναι το πηχτό σκοτάδι. Το φοβερό όμως είναι ότι τα ξέρουν όλα. Και αυτό γιατί αγνοούν τι επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, τι ζητάει ο Χριστός. Μέσα στις γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, υπάρχει εντολή, δικλίδα, βαλβίδα, στην οποία πατάει ο άνθρωπος και αισθάνεται σιγουριά, αισθάνεται ασφάλεια. Προς το μη αμαρτάνει, για να μη αμαρτάνει ο άνθρωπος, να μην πέφτει, ασφάλεια και μόνο ασφάλεια και σιγουριά υπάρχει η μελέτη της γραφής. Μελετάς γραφή. Έχει σιγουριά. Ζεις, περπατάς. Στέκεις όρθιος. Τουλάχιστον γνωρίζεις ότι πέφτεις, γιατί είναι ανθρώπινο. Το να πέφτεις είναι ανθρώπινο. Το να είσαι συνεχώς όρθιος είναι διαβολικό, είναι πειρασμικό. Αλίμονο αν ο άνθρωπος ένιωθε ότι είναι όρθιος και ότι δεν πέφτει. Αυτό είναι εντελώς εκ του πονηρού. Ουδής Άγιος, ημιμόνον ο Κύριος, κανένας δεν είναι Άγιος. Ένας μόνο είναι, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Ρητή παραγγελία για να έχουμε γνώθη σε Αυτόν, για να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, είναι να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Μελετάτε τα γραφάς. Έως το φως έχετε, λέει ο Κύριος, όσο του υπάρχει ημέρα και έχετε φως, να εργάζεστε τις εντολές μου, γιατί έρχεται καιρός που δεν θα είναι ημέρα και θα είναι νύχτα και αλίμονο σε εσάς. Μέσα στις γραφές λοιπόν αναφέρεται ρητός ότι κανένας δεν είναι μόνος του, και όταν υπόθεση κάνουμε και όταν όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται, όπως λέει
ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και όταν ακόμα, επαναλαμβάνω, όλοι είναι στο σκοτάδι και είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου. Αλλά είσαι εσύ και ο Κύριος. Μη έχεις τη συνέστηση, τη συνείδηση, στο νου σου μέσα την ιδέα ότι πορεύεσαι και είσαι εντελώς μόνος. Στέκεις, στηρίζεσαι, βαδίζεις, είναι μαζί σου. Εγώ, λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορώ να φέρω άνοιξη. Ένας άνθρωπος μέσα σε μια κοινωνία που βαδίζει μέσα σκότος, είναι καθαρά του πειρασμού η ιδέα αυτή. Ένας σέρβος Άγιος, Θαδαίος ονόματι, έχει γράψει ένα περίφημο βιβλίο που έχει την επιγραφή ότι από τους λογισμούς που έχει ο άνθρωπος, φτιάχνει τον κόσμο του. Από τους λογισμούς. Έχει καθαρούς λογισμούς. Στέκει όρθιος. Όσο είναι δυνατόν σαν άνθρωπος να έχει καθαρούς λογισμούς. Αλλά κι αν ακόμα εισβάλλει ο πονηρός μέσα στο λογισμό του ανθρώπου, που αυτή είναι η δουλειά του, πάλι έργο του είναι να καθαρίζει το ποτήρι. Υποκριτά. Καθάρισε, λέει, το έσωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, λέει ο Κύριος, ο ίδιος, λέει, υποκριτή άνθρωπε, το μέσα από το ποτήρι να καθαρίσεις, το μέσα του εδώ, ποτήρι είναι αυτό εδώ, καθάρισε το μέσα και μετά το έξω. Μη σε βιτρίνα και έχεις καθαρό το έξω και το μέσα είναι βρώμικο. Οι λογισμοί προσδιορίζουν και τη ζωή του ανθρώπου. Φοράς ρούχα ευτελή. Είσαι ατιμέλητος. Και σε βλέπει ο άλλος και με μία ματιά που σου ρίχνει, λέει τι άνθρωπος είναι αυτός. Μη την κατόψη κρίση κρίνεται, όχι εξωτερικά να τον κρίνεις τον άνθρωπο, εσωτερικά. Δεν είναι μόνος του ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό, δεν παλεύει μονάχος, δεν πορεύεται μονάχος και δεν είναι μονάχος. Αλλά έχει μαζί του έναν κόσμο ολόκληρο. Είναι ο Κύριος, είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο πνευματικός κόσμος, και είναι όλοι αυτοί που δεν φαίνονται, που μάχονται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μάχονται όχι με σώμα και με σάρκα που έχουν απέναντί τους, αλλά μάχονται προς τα πνευματικά πνεύματα, τα πνεύματα δηλαδή της επουρανής που λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα πνεύματα του σκοταδιού. Πορεύεσαι, μάχεσαι, αγωνίζεσαι, φέρεις αποτέλεσμα. Καλεί ο Κύριος έναν ένα τους μαθητάς και τους κάνει 12. Ο κόσμος που στέκει απέναντι στους 12 είναι άπειρος. Ακούνε την εντολή, παίρνουν την εντολή, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Για σκεφτείτε, με το που άκουσαν την εντολή
πορευθέντες πηγαίνετε, εσείς οι 12, να κηρύξετε σε όλα τα έθνη. Να περνούσε από το λογισμό, τι είναι αυτά που μας λες, Κύριε. Εμείς είμαστε αγράμματοι. Άλλοι είναι ψαράδες, άλλοι κάνουν άλλες δουλειές που δεν δικαιολογούν μία ενέργεια τέτοια ανατροπής του κακού από αδύνατους 12 αδύνατους ανθρώπους. Από 12 αδύνατους ανθρώπους. Να φέρουμε εμείς την ημέρα μέσα ένα σκοτάδι πυκτό. Λογισμός λογικός. Λογικός λογισμός. Στην πίστη που είναι ανώτερη πάνω από κάθε λογισμό, πάνω από κάθε λογισμό είναι, δεν στέκει ο ανθρώπινος λογισμός. Λογική ανθρώπινη. Και πιστεύω στον Κύριο, είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι πάνω από τη λογική η πίστη. Γι' αυτό και οι Απόστολοι και κάθε ένας που ακούει τη φωνή του Κυρίου, τη φωνή του Θεού, αποδέχεται στη λογική, την κάνει στην πάντα και λέει ναι με τη δική σου δύναμη, ναι με τη δική σου χάρη. Έτσι έκαναν την ανατροπή του κακού οι Άγιοι Απόστολοι. Έτσι έκανε την ανατροπή του κακού οι Άγιοι όλων των αιώνων. Δεν έβαλα, επαναλαμβάνω, μπροστά τείχος μεγάλο στο φαινομενικά δυνατό κακό. Γιατί φαινομενικά δυνατό κακό? Γιατί δεν αντέχει οποιοδήποτε κακό μπροστά στη δύναμη του Κυρίου. Είναι αδύνατο εντελώς. Είναι εντελώς αδύνατο. Γι' αυτό και έγινε ανατροπή. Αν ήταν δυνατό, μέχρι σήμερα θα είχαμε τα είδωλα. Συναντώ κάποιες φορές ορισμένους που λόγω της άγνοιας, στο τι πιστεύουμε, στο τι γράφει η Αγία Γραφή, ανθρώπους που έχουν προδώσει αυτό που πήραν μέσα στην Ιερή Κολυμβήθρα, το βάπτισμα, και έχουν ακολουθήσει άλλο δόγμα. Αν, επαναλαμβάνω, στον κόσμο που έχει το όνομα χριστιανός ή χριστιανή, υπήρχε το Ιερό και Άγιο Βιβλίο ανοιγμένο, δεν θα άφηνε ο Κύριος να ακολουθήσουν οποιοδήποτε αίρεση. Όλες τις αιρέσεις, όλες, τις γεννάει άγνοια. Η άγνοια των γραφών. Μέσα στη Γραφή, στην Αγία Γραφή, το πρώτο που θα δούμε, να λάμπει σαν ανατολή ηλίου το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Θα προβάλλει σαν ανατολή ηλίου, όπως ακριβώς πρόλαβε την ημέρα της μεταμορφώσεως.
που τον είδαν οι Απόστολοι και έσκυψαν χαμέ το πρόσωπό τους. Δεν άνταξαν να δουν το πρόσωπο του Κυρίου, όχι όπως η θεότητα ήτανε, αλλά αμυδρόν φως του ηλίου δεν άνταξαν να δουν οι Άγιοι Απόστολοι. «Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ», είπαν οι Απόστολοι, γιατί τους, η λάμψη του, του προσώπου του τους έκανε τέτοια έλξη που δεν αντιλαμβάνονταν ούτε χρόνο ούτε τόπο. Χανόταν ο χρόνος και ο τόπος μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου. Μελετάμε τη Γραφή και προβάλλει το πρόσωπο του Κυρίου. Μελετάμε τη Γραφή και ο δικός μας κόσμος που έχουμε εδώ, ο ψυχικός κόσμος, προβάλλει αλλιώτικος. Όχι όπως είναι όταν δεν μελετούμε τη Γραφή, αλλά ζει μέσα στο μυστήριο. Είναι στο μυστήριο εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, από πίστη σε πίστη προχωράει ο κόσμος εσωτερικός του ανθρώπου. Τι σημαίνει από πίστη σε πίστη? Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το μικρό παιδί γεννιέται και ακολουθεί ηλικίες και φτάνει και ανδρώνεται και γίνεται, λέει, άνδρας τέλειος από νήπιο που γεννιέται, γίνεται άνδρας τέλειος. Έτσι και ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, λέει, μεταμορφώνεται από νήπιο εις άνδρα τέλειο, εις ηλικία του πληρώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλες αυτές τις διαδικασίες, αυτά τα στάδια της μεταμορφώσεις, τις βιώνει ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Ζει το θαύμα της μεταμορφώσεως η ψυχή του ανθρώπου, μόνο που, όπως λέει ο Πατήρ Παΐσιος, αν βλέπαμε όπως, τη μεταμόρφωση όπως ακριβώς γίνεται εσωτερικά, δεν θα το αντέχαμε. Όπως δεν άντεξαν τη μεταμόρφωση του Κυρίου μαθητές. Καθώς επίσης δεν αντέχουμε αν δούμε τις αμαρτίες μας. Είναι τόσο βαριές, μόνο ο Κύριος τις είδε. Γιατί ο Κύριος τις σήκωσε και τις σηκώνει. Γνωρίζει πόσο βάρος έχει κάθε μία αμαρτία ανθρώπινη και αυτός, λοιπόν, γνωρίζει, σε αυτόν απευθυνόμαστε και αυτός έρει, είναι ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός μας σηκώνει τις αμαρτίες και εμείς απλώς γευόμαστε το άρωμα του ουρανού τόσο όσο αντέχει η δική μας η ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, Σέρβος, λέγει, χωρίς Θεό η ζωή δεν αντέχεται. Χωρίς Θεό η ζωή δεν αντέχεται. Γιατί δεν υπάρχει αυτός που σηκώνει τα βάρη και λυγίζει η ψυχή του ανθρώπου, λυγίζει ο άνθρωπος. Και εκεί οφείλεται στο ότι έχουμε σήμερα πάνω από 3.500 αυτοκτονίες. Γιατί στο βάρος του κακού δεν αντέχουν οι ψυχές και λυγίζουν και αυτοχειριάζονται, αυτοκτονούν. Αντίστροφα, την έγλη, τη δόξα, το μεγαλείο, τη λάμψη του Κυρίου, πάλι δεν την αντέχει η ψυχή του ανθρώπου και χορηγείται ο λίγων κατ' ολίγων. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πάνω, όπου θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως λέει η Εκκλησία μας, θα φτάσουμε πορευόμενοι στη χώρα των ζώντων. Εκεί που είναι ήχος εορτάζοντος. Ήχος εορτάζοντος είναι το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί εκεί υπάρχει ο χορός των Αγίων που εορτάζει
μέρα, δεν υπάρχει μέρα και νύχτα, μόνο κάθε στιγμή γιορτάζει γιορτή μαζί με τον Κύριο της δόξης. Πού λοιπόν θα κοιτάξει ο άνθρωπος για να μάθει για ποιο σκοπό ήρθε στη ζωή του? Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, ένα και μόνο, της Αγίας Γραφής. Μέσα στη Γραφή θα δει ότι δεν είναι αυτός μόνος που προσπαθεί να ζήσει πάνω στα βήματα που η Αγία Γραφή έχει καθορίσει. Άλλοι προπορεύθηκαν. Άλλοι προπορεύθηκαν και τα βάδισαν. Μέσα στη Γραφή θα δει ότι όσο βαριά και αν είναι, όσο βαρύ και αν είναι το κακό, σοβαρή και αν είναι το κακό, δεν είναι ασήκωτο. Όσες φορές και απέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία, γιατί πέφτει, δίνεται η άφεση. Και όχι μόνο δίνεται άφεση, αλλά δίνεται και πλούσια η χάρη. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος φωνάζει, φωνάζει, μια φωνή δυνατή μέσα από τη Γραφή βγαίνει, τόσο δυνατή που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ κυνήγησα τους χριστιανούς, εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Εγώ επόρθουν την Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή προσπαθούσα να την κυριεύσω, να την αφανίσω από το πρόσωπο της γης. Ήμουν ο απεινέστερος διώκτης του χριστιανισμού, σκληρότερος που υπάρχει. Και όμως, τώρα είμαι κάτω από τη σκέπη εκείνου που εγώ κυνηγούσα. Εγώ, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου, ο πρώτος μες στη γη, τώρα είμαι κάτω από το έλεος και τη δύναμη του Κύριου. Βλέπεις ότι άλλοι με πρώτο μεγέθους αμαρτίας κατέχουν την πρώτη θέση στον Παράδεισο. Και όχι μόνο την πρώτη θέση, αλλά και γίνεται και διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κήρυξ των ευνών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμαρτάνει ο άνθρωπος και να μην παίρνει άφεση. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να πορεύεται στη ζωή και να λέει τώρα είμαι εντάξει. Το είμαι εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση να το πει. Μόνο ο αιρετικός θα το πει. Ξέρεις, είμαι καλά, πορεύομαι καλά, βαδίζω καλά. Τη στιγμή που θα σκεφτείς έτσι ή έχεις κάνει τη βουτιά και έχεις πάει πολύ βαθιά και έχεις πολύ μεγάλο κέρατο στο κεφάλι. Έχεις εγωισμό. Όλα αυτά, όλα αυτά και άλλα τα βλέπει κανείς μόνο μέσα στην Αγία Γραφή. Ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που όπως μέρα νύχτα ακούγεται από τα στόματα, περνάει κρίση. Κρίση. Η κρίση δεν είναι, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κρίση υλική, δεν είναι κρίση οικονομική. Έχει φτάσει ο κόσμος σε βάθος μεγάλο κακών. Σε βάθος μεγάλο κακών. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Όταν φτάσει ο ασεβής άνθρωπος σε μεγάλο βάθος κακών, όταν φτάσει ο ασεβής άνθρωπος σε μεγάλο βάθος κακών,
καταφρονεί. Τα ισοπεδώνει όλα, δεν υπάρχει τίποτα, καταφρονεί. Αυτό διέρχεται η κοινωνία. Αυτό περνάει. Έχει ισοπεδώσει, καταφρονεί τα ιερά και τα όσια. Και αν ανοίξουμε την ιστορία, θα μας πει κάθε φορά που συμβαίνει διαφθορά που δεν επιδέχεται άλλο προσπέρασμα διαφθοράς, δεν υπάρχει άλλο όριο παραπέρα, τότε ο κόσμος δέχεται μια δυνατή καρπαζά, να το πούμε έτσι, η εποχή του Ηλία ήταν εποχή πείνας, γιατί λέει το Βάαλ προσκυνούσανε. Οι Εβραίοι τότε αφήσανε τον αληθινό Θεό και ακολουθήσανε το Βάαλ. Και ο Ηλίας κάνει τα χέρια έτσι και λέει σταμάτα ουρανέ, μην ρίχνεις βροχή. 3,5 χρόνια. Συνήλθαν και τότε είπε, αφού πεινάσανε και μαζί πεινάσε ο Ηλίας. Δεν είχε να φάει, τον τάισε τότε μια γυναικούλα που είχε ένα παιδάκι. Με μια χούφτα αλεύρι. Τον τάισε και της έκανε καλά, ανέσυ και το παιδί. Και προσευχήθηκε τότε ο Ηλίας να βρέξει ο ουρανός, λέει, και έβρεξε. Ήτανε εποχή που είχαν εγκαταλείψει τα ιερά και τα όσια και ήρθε η Θεία Δίκη. Η κρίση ίσον Θεία Δίκη, τιμωρηθήκανε. Όταν έπεσε η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, και τότε είχαμε διαφθορά και τόση μεγάλη διαφθορά που ο ένας με τον άλλον δεν καταλάβαινε τι έκανε και ήρθε το χέρι του Μωάμεθ και έπεσε η πόλη και υποδουλώθηκε και ήρθαν τα δεινά. Ήρθαν τα δεινά. Τότε έμελε να παραδοθεί και στον Πάπα η Ορθοδοξία, αλλά δεν το επέτρεψε ο Κύριος. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός λέει, γράφει στα βιβλία μέσα ότι έγινε θεία παραχώρηση να μην πέσουμε στα χέρια του Πάπα, αλλά στα χέρια του Μωάμεθ. Και περάσαμε 400 χρόνια ολόκληρα μέσα στα χέρια των Τούρκων, των Μαμεθανών. 400 χρόνια ολόκληρα. Δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε ένας χριστιανός. Και όμως υπάρχει Ελλάδα σήμερα με χριστιανούς ορθόδοξους. Και όχι μόνο Ελλάδα, αλλά και η πόλη έχει μέσα κρυπτοχριστιανούς. Δεν ιτάται το θείον, δεν ιτάται η πίστη ποτέ, δοκιμάζεται μεν, αλλά δεν ιτάται. Κλειδονίζεται, κουνιέται, αλλά δεν καταποντίζεται η εκκλησία. Σαν την κυβωτό του Νοέ, που έπεσε νερό, κουνήθηκε, έκανε τώρα τι κλπ, στάθηκε. Και η Εκκλησία με τους πιστούς, αυτή θα φέρει από την κρίση τη μεγάλη που περνάμε, τη μεγάλη λύση που περιμένουμε. Η Εκκλησία θα τη φέρει. Το πώς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη το ζητάς. Και το πότε. Το πώς και το πότε το ξέρει αυτός. Και όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός απλώς και μόνον με ανθρώπινο παράδειγμα θα κουνήσει λίγο το κατσαβιδάκι του, θα γυρίσει τη βίδα σε έναν από τους θεωρούμενους μεγάλους και από εκείνα που θέλει να κάνει θα κάνει τα αντίθετα. Από εκείνα που θέλει να κάνει θα κάνει τα αντίθετα. Γιατί μέσα λέει, μέσα στη γραφή αναφέρεται ότι η περίπτωση που
Δεν ήθελε και προφήτησε ακόμα να κάνει το θέλημα του Θεού. Βαλαάμ, προφήτησε. Ο προφήτης Βαλαάμ δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Τον έστελε να πάει να κηρύξει σε μια πόλη και πήρε άλλη κατεύθυνση. Δεν την πήρε, αλλά τον έφτασε ο Όνος, το γαϊδούρι που ήταν καβάλα, για να πάρει την κατεύθυνση σωστή. Ο προφήτης τον κατεύθυνε αλλού και στάθηκε στη διχάλα το ζώο. Και εκεί που στάθηκε, το έδιρε ο προφήτης και ακούστηκε φωνή, λέει, από τον Όνο. Γιατί χτυπάς, δεν βλέπεις το σπαθί του Αγγέλου που θα μας κόψει και τους δύο? Άφησε τον Όνο και πήγε στον προορισμό του. Έτσι ο Θεός, κάποια στιγμή τον Όνο που δεν ακούει, που λέγεται άνθρωπος, θα το φέρει, χωρίς να το καταλάβει, στο δρόμο που εκείνος θέλει. Δεν είναι παντοδύναμο το χέρι του ανθρώπινο. Θα φτάσει σε εκεί που πρέπει για να δημιουργήσει από το πικρό το καλό. Γιατί από το πικρό μόνο ο Θεός φέρνει καλό. Από το σκοτάδι μόνο ο Θεός φέρνει το φως. Και περιμένουμε, όπως φωνάζαν τότε, ελευθερία το 21. Και τώρα πολλοί από τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, φωνάζουν πότε θα έρθει η ώρα να φάμε ένα κομμάτι ψωμί που δεν το έχουμε. Θα το δώσει ο Θεός. Ο Κύριος μας λίγο πριν σταυρωθεί παραβολικά έλεγε στους μαθητάς του, λίγο πριν σταυρωθεί, εγώ είμαι το χλωρό κλαρί. Θα το πω και στα αρχαία που σε λέω το Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι το χλωρό κλαρί και πρόκειται να με ρίξουν στη φωτιά, να περάσω από τα πάθη, να περάσω από σταυρό, να βασανιστώ, να ταφώ. Εγώ ο αθώος, το χλωρό κλαρί, αν σε μένα που είμαι χλωρό κλαρί θα συμβούν δεινά, επειδή είμαι και άνθρωπος και είμαι αθώος και τον αθώο το φθονεί το πονηρό που υπάρχει στον κόσμο, σκεφτείτε σε αυτούς που δεν είναι αθώοι και είναι ξεράξυλα ποια φωτιά τους περιμένει. Ή εν το χλωρό, ή εν το χλωρό, όπως είμαι εγώ δηλαδή ο Κύριος, γεννήσονται τα αυτά, θα συμβούν αυτά που θα συμβούν. Εν το ξηρό τι με λιγενέστε, στο ξηρό τι πρόκειται να συμβεί. Και εμείς λοιπόν ως άνθρωποι έχουμε κάποια συμμετοχή σε αυτή τη διαφθορά που κυλάει μπροστά μας. Κάποια συμμετοχή. Και όπως λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, όλα τα κακά που υπάρχουν στον κόσμο εμείς τα προκαλούμε, εμείς τα φέρνουμε και εμείς τα γευόμαστε. Αλλά μπορούμε να τα αποσύσουμε, να τα διώξουμε τα κακά πάνω μας. Δεν υπάρχει αδύνατο στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει αδύνατο. Αδύνατο για εκείνον που διαθέτει ένα και μοναδικό όπλο και λέγεται πίστη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες, αλλά λέγει, επαγγέλλεται ο Κύριος μας, τον ακούμε, αιτείτε και δοθήσετε. Ζητάτε και θα δοθεί, αλλά προσέξτε πως ζητάτε και εν το κακό αιτήστε και εν το κακό αιτήστε και ζητάτε όχι έτσι όπως πρέπει αλλά με κακό τρόπο, δεν θα λάβετε. Ουπάσω λέγον με Κύριε, Κύριε,
εισελεύσετε στη βασιλεία των ουρανών, δεν θα μπει μέσα στον παράδεισο αυτός που μου φωνάζει Κύριε, Κύριε, δεν τον ακούω. Όχι, πρέπει να υπάρχει και συνοδεία αρετής για να ζητάς από τον Κύριο κάτι. Να υπάρχει μια προσπάθεια ανθρώπινη, ένα βηματάκι δικό σου και ο Κύριος το δικό σου βηματάκι θα προνασιάσει και θα ακούσει την προσευχή σου. Το να κάνεις σταυρωμένα τα χέρια και να γίνεις Άγιος δεν γίνεται. Το να δεχτείς πειρασμούς και να ζητήσεις βοήθειά του γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, αυτό γίνεται. Ετείτε και δοθήσετε. Το λέει ο Κύριος μας, όταν μου ζητάτε με και είστε στο κακό, δεν σας δίνω. Είχε πάει στο πατέρα Παΐσιο μια φορά ένα παλικαράκι που δεν μιλούσε με ένα άλλο, με ένα φίλο του και του έλεγε, γέροντα, κάντε προσευχή να με συγχωρέσει ο Θεός. Όχι, του λέει, το διάβασε ο γέροντας αμέσως, γράφει στο βιβλίο του μέσα, πάθηκε αρετές. Λέει, όχι, θα κάνω προσευχή να μην σε συγχωρέσει. Μα εκεί, πατέρ Παΐσιο λέει, να μην συγχωρέσει ο Θεός. Βέβαια λέει, να μην συγχωρέσει λέει. Γιατί εσύ δεν συγχωράς τον άλλον λέει. Συγχώρεσε όταν λέει και έλα να κάνω προσευχή να συγχωρέσει και εσένα του λέει. Αυτό ζητούσε κακός να τον συγχωρέσει ο Θεός. Δια το κακός ετήστε, γιατί ζητάτε με κακό τρόπο να σας συγχωρέσει ο Θεός, δεν σας συγχωρεί. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Υπάρχει αναλογία. Αφήνεις, σου τα αφήνω. Δεν αφήνεις, δεν στα αφήνω τα αμαρτήματά σου, τις κακίες σου. Για να θυμηθούμε τον Άγιο Σαπρίκιο. Ήταν δύο φίλοι και ο ένας δεν μίλαγε στον άλλον. Όχι, λάθος Άγιο Σαπρίκιο. Σαπρίκιο. Δεν έδινε ο Σαπρίκιος άφεση στο φίλο του. Και τον πιάνανε και του λέει, είσαι χριστιανός, είμαι χριστιανός, θα σκοτώστε με. Αυτόν που δεν έδινε άφεση στον άλλον. Του πάνε στο μαρτύριο και πήγαινε από πίσω άλλος. Συγχώρεσέ με, του λέει. Δεν του έδινε άφεση και τα πήγε για να μαρτύσει. Πιστεύεις? Όχι, δεν πιστεύω στο τέλος. Δεν δέχτηκε ο Θεός τη δική του προσφορά με κανένα τρόπο. Δεν γίνεται δεκτή. Το θέμα μας είναι ότι οι γραφές ομιλούν. Οι γραφές ομιλούν. Οι γραφές διδάσκουν. Οι γραφές φωτίζουν. Οι γραφές παρηγορούν. Τι ώρα είναι? 7. 7 τελειώνει. 7 είναι. Παρά δύο. Δεν, παραπάνω δεν πρόκειται να πάμε. Επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι η μελέτη των γραφών. Να μη μας πάρει φαλάγγι ο διάβολος. Έστω και δύο σιρούλες να μένουν στο μυαλό μέσα, σαν εικόνα που περνάει από οθόνη, γιατί η οθόνη είναι αυτό εδώ πέρα, που έχουμε εδώ πέρα, σαν εικόνα από οθόνη, και λίγο βίο Αγίου, αλλά οι γραφές είναι το πρώτο μέλημά μας. Οι γραφές είναι το πρώτο μέλημά μας. Αν θα με ρωτήσετε, διαβάζω και δεν το λέω για να πω ότι διαβάζω, αλλά γιατί αισθάνομαι μια ανάγκη να διαβάζω. Αυτό το καιρό καταγίνομαι, έχω ένα μήνα που διαβάζω το ίδιο και το ίδιο. Τον Κύριο στη Γεθσημανή, τον Κύριο που τον ανακρίνει ο Καϊάφας, ο Πιλάτος, τα πάθη του, και λέω, Χριστέ μου, θέλω, δεν αισθάνομαι μέσα μου κατάνοιξη, δώσε μου να καταλάβω τόσο από τα πάθη σου. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Δεν είναι να περάσω όλο το βιβλίο, έχω περάσει αρκετές φορές, αλλά ορισμένα πράγματα ζητάνε να μου τα αγγίξει μέσα στην ψυχή μου ο Κύριος, να καταλάβω και εγώ κάτι από εκείνο που πέρασε ο Κύριος. Και διαβάζεις και λέει, βλέπεις τη γραφή μέσα, εσύ είσαι
πες μου, ποιο είναι το κήρυγμά σου, τι μαθαίνεις σε αυτού που σε ακούνε. Και ο Κύριος τα απαντάει. Εγώ δημοσία εκήρυξα στον κόσμο. Πάρε, κάλεσε αυτούς που με ακούνε να σου πούνε τι διδάσκω. Και εκείνη την ώρα απλώνει το χέρι ένας στρατιώτης, του δίνει ένα ράπισμα γερό και ο Κύριος τότε του λέει ή κακός ομίλησα, πες μου το κακό που είπα, ή καλός τι με δέρεις. Βλέπεις εκεί μέσα και αλλού πάλι να ταλαιπωρείται, να υποφέρει και να κάνει. Ο δε Ιησούς αισιώπα, σε έξαρση φοβεράς τιμωρίας που του επέβαλαν οι Εβραίοι και υπέφερε, το έκλεινε το στόμα του. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Μέσα εκεί λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος ότι αν ο άλλος σου πει μια κουβέντα, ο Κύριος είπε έπαθε όλα αυτά, σκύβεις το κεφάλι σου κάτω. Έχει μια ταραχή μέσα σου, κουνάει ο διάβολος, σου λέει γιατί κάθεσαι. Θα, τη μια δόση, την άλλη δόση, την άλλη δόση, θα περάσει αυτή η ταραχή από μέσα σου και θα έρθει η ηρεμία μετά. Μα η γραφή είναι το σχολείο της ψυχής μας. Εκεί μαθαίνουμε, εκεί ανοίγουμε τα μάτια μας. Εκεί βλέπουμε ότι όλα όσα πέρασαν από τους μαθητάς, από τον Κύριο, και όχι μόνο αυτό, αλλά πώς μιλάει ο ουρανός στον άνθρωπο. Πώς μιλάει ο ουρανός στον άνθρωπο. Και να πούμε και κάτι και τελειώνουμε. Μέσα στη γραφή υπάρχει δύναμη καθαρτική, φωτιά που καίει το κακό. Το ζει μόνο η ψυχή μυστικά. Ζει μια μυσταγωγία η ψυχή την ώρα που μελετάει τη γραφή. Πας στην εκκλησία, στέκεσαι, προσεύχεσαι, κάποιες στιγμές νιώθεις ρίγος, αυτό λέγεται μυσταγωγία. Το ίδιο νιώθεις και όταν μελετάς τη γραφή, έχεις κάνει την προσευχή κυρίως το πρωί και το βραδάκι που κοιμάσαι. Μετά την προσευχή σου μελετάς, εκεί υπάρχει η απόλυτη ηρεμία και ζεις μία μυσταγωγία. Μιλάς με τον Κύριο, σου μιλάει ο Κύριος, παίρνεις κάποια δύναμη, σε καθαρίζει. Γιατί μόνο η γραφή, μόνο η γραφή είναι μαχαίρι δίκοπο που κόβει το κακό. Είναι μαχαίρι δίκοπο. Λέει, είναι μάχαιρα αμφίστομος, λέει ο Απόστολος Παύλος, που καθαρίζει το κακό. Είναι φωτιά που καίει. Γι' αυτό και κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά, γιατί έκαψε τα σάπια που είναι μέσα όλα. Η μελέτη της γραφής αυτό το ρόλο παίζει. Και κόβει και καίει και καθαρίζει. Είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, να μελετάμε τις γραφές, να ανοίγουμε τα μάτια μας. Είναι ο παράδεισος που έχουμε εδώ στη γη όλοι μας. Αμήν. Δεν έχουμε από τίποτα άλλο. Αν θέλει να πει κάποιος κάτι, για ένα λεπτό, δύο, πόσο θέλετε, ευχαρίστω τώρα. Οι εγγραφέα ομιλούν, Βασίλειο. Οι εγγραφέα ομιλούν. Με συγχωρείτε γιατί είχα πάει έξω και μάζευα χόρτα, μου το πάρει και χείλο, και γύρισα για λίγο το κεφάλι μου και αυτό καθυστέρησα. Έπρεπε να μας φέρεις και εμάς χόρτα για να γίνεις πιστευτός. Το με συγχωρέσετε. Πώς θα γίνεις. Παναγία μου Χρυσή. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που εν Χριστώ Ιησούς, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, ηγηθεί το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, να έρθουν ημών των Υιού σου, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνουμε στους ευθέτες ημών, και μη ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από όλου του ονείου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Καλή μας νύχτα. Καλή νύχτα. Άλλη φορά θα φροντίσω. Πώς τα έρθει. Άλλη φορά. Το είπες ο Νίκος, ωραία. Θα βάλει σε πειρασμός. Πώς τα λες. Τι ώρα είναι, είναι 7 και κάτι. Πόσο? Και 5 και κάτι. Και 5. Και 5. Δεν είναι και 5 και 3, είναι. Εντάξει. Εντάξει.